Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τα αποτελέσματα και η δεύτερη ανάγνωση του πρώτου γύρου για την ανάδειξη ηγεσία του ΠΑΣΟΚ είναι αναμφίβολα το θέμα τη μέρα. Και θα πούμε πολλά γι' αυτό ούτω ή άλλω. Επίση, σήμερα που το ημερολόγιο γράφει 7 Οκτωβρίου, συμπληρώνεται και ένα χρόνο από τη φωνική τρομοκρατική επίθεση τη Χαμά που κόστησε τη ζωή 1.200 Ισραηλινών και που να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν ακόμη 95 άνθρωποι σε ομοιρία. Απαφορμή αυτή τη τρομοκρατική επίθεση, εδώ και έναν χρόνο, η Μέση Ανατολή φλέγεται, η παγκόσμια σταθερότητα απειλείται στα σοβαρά πια και ο Νετανιάχος στην προσπάθειά του να αποδείξει ότι πολιτικά έχει 7 ζωέ. Έχει τελειώσει σχεδόν 42.000 ζωέ. Τα δύο τρίτα γυναικόπαιδα σημειωτέων. Όμω, κυρίε και κύριοι, επειδή η λύθη πληρώνεται, σήμερα που το ημερολόγιο γράφει 7 Οκτωβρίου, οφείλουμε πριν από όλα αυτά να θυμηθούμε και κάτι άλλο που έγινε σαν σήμερα. Πριν τέσσερα χρόνια ακριβώ, με τη βούλα τη δικαιοσύνη, η Χρυσή Αυγή κρίθηκε ω εγκληματική οργάνωση. Ήταν αναμφίβολα μία απόφαση σταθμό. Ήταν η αρχή του τέλου για του νεοναζί δολοφόνου. Και αυτό βέβαια, χωρί να ξεχνάμε ότι έπρεπε να χυθεί το αίμα ενό Έλληνα αντιφασίστη. Του Παύλου Φίσα, για να βγουν από τα συρτάρια 40 τόσε δικογραφίε, να ενωποιηθούν, να ξυπνήσουν οι αρχέ και να προχωρήσουν στα δέοντα. Η δολοφονία ενό Πακιστανού στα Πετράλωνα ή τα τάγματα εφόδου που έσπαγαν καταστήματα μεταναστών στον Άγιο Παντελέιμονα δεν συγκινούσαν αυτού που έπρεπε, βλέπετε. Σε κάθε περίπτωση, όσο και αν είναι άλλο πράγμα η ακροδεξιά και άλλο τα νεοναζιστικά τάγματα εφόδου, σε μια συγκυρία που σε όλε τι δημοσκοπήσει τα κόμματα στα δεξιά τη Νέα Δημοκρατία αφρίζουν σχεδόν 20% και το πολιτικό εκρεμέ σε ολόκληρη την Ευρώπη πηγαίνει ολοένα και δεξιότερα. Καλό είναι να μην ξεχνάμε. Όχι τίποτα άλλο, για να μην έχουμε μετά δικαιολογίε και να μην μπορούμε να λέμε με ευκολία ότι πέφτουμε από τα σύννεφα. Αυτά για σήμερα εισαγωγικώ. Σήμερα, σήμερα, Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου του 2024, γεγονότα 2.0. Το ρολόι δείχνει 10 και 3, πρώτα λεπτά. Πάμε να κάνουμε και σήμερα τη δεύτερη ανάγνωση τη ειδησιογραφία. Μάγκη Δουσινίκο Ελευθερόγλου εδώ. Καλησπέρα, Καλησπέρα Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα. Να έχουμε εβδομάδα που φυσικά ξεκινάει